συνάδελφό μας, να δούμε λίγο τις εξελίξεις αυτές. Τέρνες Κουί, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, τώρα φαίνεται ότι, εξελίξεις. Αγαπητέ φίλε, εξελίξεις. Φαίνεται ότι αυτό το μετέωρο βήμα... Συγγνώμη, αλλάξω το όνομα της Λουτ, ναι. Της κυρίας Λουτ. Κυρία Λουτ. Και αναρωτιέμαι, ναι, γιατί μπερδεύεται μέσα στο Κυπριακό, ναι. Όταν έχουμε τα οικόπεδα εδώ με το φυσικό αέριο και με τα πετρέλαια, και ήδη αναλαμβάνει θέση τώρα 14 του μηνός στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΛ. Δηλαδή, αν έχουμε εκπρόσωπο ενός διοικητικού συμβουλίου μιας τεράστιας πετρελαϊκής εταιρείας να μας διαφεντεύει το Κυπριακό, και τότε με σχολείς, αλλά κάτι μου μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Μυρίζει γκάζι. Μυρίζει γκάζι. να σου πω, αγαπητέ Τέρενς, τώρα φαίνεται ότι βιώνουμε αυτό που λέμε ρητορικά το μετέωρο βήμα του Κυπριακού. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όχι ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο από τη Γενέβη, ναι. Όμως διαφάνεται καθαρά ότι οι Τούρκοι ποτέ δεν πλόφαραν όταν λέγανε για δύο κράτη. Εμείς πιστεύαμε κάποιοι εδώ ότι δεν θα το βάλουν στο τραπέζι στη Γενέβη. Ναι, μπορεί να πει το πιστεύανε κάποιοι της πολιτικής, αλλά ο δημοσιογραφικός κόσμος το παλεύε πολύ. Εγώ θυμάμαι και το Χρήστο τον Αριστείδη που το είχε κάνει σημαία σε εμάς τον έξτρα. Ναι. Αλλά θα σου πω κάτι, το πιο επικίνδυνο ποιο είναι. Εμείς πήγαμε στην Γενέβη ξεκινώντας από τον Γκραν Μοντανά. Όπου στον Γκραν Μοντανά, αφού ήταν το σημείο κίνησης της Γενέβης, της Άτυπης, είχε βάλει ο Νίκος Κοτζίας τότε τις εγκύτριες δυνάμεις αλλά και, και τα πόσια των κατοχικών δυνάμεων. Φοβάμαι, επειδή ο Τούρκος δεν είναι σπρίντερ, είναι μαραθωνοδρόμος. Ναι. Σε 3-4-5 χρόνια, εάν ξαναγίνει κάποια Γενέβη, το σημείο κίνησης θα είναι τα δύο κράτη, γιατί δυστυχώς αυτό το έγγραφο κατατέθηκε πια. Και αυτό είναι το ζήτημα. Και επειδή σε άκουσα με πάρα πολύ προσοχή που είπες πριν από αρκετή ώρα ότι ο προπονητής πρέπει να διαβάζει τον αντίπαλο και να προετοιμάζεται, την πρώτη φορά που άκουσε ο πρόεδρος Αναστασιάδη τη λέξη δύο κράτη από την τουρκική πλευρά, ας την τουρκοκυπριακή. Συμφωνώ με τον κύριο Μαυρίδη. Η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι το φέρεχονό του. Θα έπρεπε να φωνάξει την κυρία που κάθεται εκεί στα κατεχόμενα. Ναι. Την εκπρόσωπο του ΙΕ εδώ και τη πειράδο. Την κυρία Σπέχα, μάλιστα. Εάν αυτό. Ναι. Εάν αυτό δεν σταματήσει τώρα, εσύ καταρχήν φύγε και εμείς δεν πάμε. Τέρμα. Αλλά δυστυχώς. Προφανώς, αγαπητέ Τέρες, προφανώς. Όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει λάθη και λάθη προσεγγίσεις σε ζητήματα και ανοχές. Δεν πάνε τα πράγματα ξαφνικά μια μέρα οδηγούνται εκεί. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ όμως έχουμε ένα γεγονός. Τώρα σε 2,5 ώρες περίπου από τώρα θα υπάρξει η τελευταία ολομέλεια. Και ο Γκουτέρες ήταν σαφής. Θα μου καταθέσετε προτάσεις και από εκεί πέρα θα δω εγώ τι θα κάνω. Πάρτε τις αποφάσεις σας. Που τώρα, αν θα καταθέσετε εντολή ή όχι, αυτό θα έλεγα ότι μάλλον είναι ένα ρητορικό σχήμα. Γίνεται σε πραγματεύσεις. Δεν θα γίνει. Αυτό είναι βέβαιο. Απλά και μόνο ήταν ένας ψιλοκυδιασμός για μένα προς την ελληνική πλευρά και όχι προς την τουρκική. Αλλά τι έχουμε. Εδώ πλέον, με αυτό το δεδομένο, και επειδή η Τουρκία τώρα θα θελήσει τον Ιούνιο-Ιούλιο να πάρει και την Τελωνιακή Ένωση, δείχνοντας ένα καλό πρόσωπο, θα πρέπει να κάνουμε φουλ επίθεση επικοινωνιακή. Οι Τούρκοι είναι πολύ γεροί στην επικοινωνία τους, έχουν πολλά λεφτά που ξοδεύουν για επικοινωνιακά προς τα έξω. Πρέπει λοιπόν, Ελλάδα κυρίως, που είναι και ο μεγάλος οργανισμός, αλλά και εμείς, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να προβάλλουμε την μία θέση. Αυτή που φαίνεται, άκουσα τη ραλή πολύ προσεκτικά του ΚΙΠΕ το τι είπε χθες, ναι. Ότι ο Γκουτέρες είπε στον Τατάρ: μην περιμένεις δύο κράτη, δεν αποδεχτώ, είναι έξω από ψηφίσματα, δεν το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα πρέπει να κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική επιθετική. Και εδώ πέφτει και ο ρόλος στο Φώτη το Φωτίου, αλλά και στο πώς θα το βγάλει στην Ελλάδα. Να κινητοποιήσουμε τις ομογένειές μας, τα ομογενειακά μέσα μας, ναι. Και να πιάσουμε τα δικά μας, τα εντός εγωγικών λόμπι, εκτός εγωγικών λόμπι, να πιάσουν κυβερνήσεις. Να πιάσουμε τις τριμερίες μας που έχουμε με τους Ισραηλινούς κυρίως ή με τους Αρμένιους, τους Αιγύπτιους, θα έλεγα μην τους πολύ ανακατεύσουν αυτή την περίοδο επειδή προσεγγίζονται από την Τουρκία, για να μπορέσουμε τουλάχιστον επικοινωνιακά και σε παγκόσμια κλίμακα να κερδίσουμε εμείς εντυπώσεις. Μην μας μείνει ο Μουτζούρης στα χέρια. Το blame game είναι όλοι. Σωστό αυτό που λες. Τώρα αγαπητέ Τέρενς, για μας, ποιο βλέπεις ότι θα ήταν το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα περιμέναμε? Για την επόμενη μέρα μιλάω. Καταγγελία. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε κόστος στο μιλητό. Διεθνείς καταγγελίες. Καταγγελίες σε Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγελίες σε όλους τους οργανισμούς. Πρέπει να καταγγείλουμε
την αντισυμβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων έξω από αυτά τα ψηφίσματα και τα του ΙΕ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο ευγενικό. Όχι. Πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς την τραχύτητα που έχει και ο Τούρκος, ο οποίος, και εδώ είμαστε, θυμίσου του Ανδρέα, με το που τελειώσει και η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως κερδίσουν και οι Τούρκοι την Ελληνική Ένωση, δες τι έχει να γίνει με τα διάφορα roots race και στην Μεσόγειο πάλι. Αλλά βέβαια είναι η Αμερική αυτή τη φορά, είναι η Αμερική αυτή τη φορά η οποία είναι λίγο διαφορετική. Αυτό, επειδή μου είπες τώρα για Αμερική, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Θεωρείς ότι η εξέλιξη αυτή, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, είναι ένα μήνυμα της νέας Αμερικής προς την Τουρκία? Είναι η μανία που έχει ο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά, να τηρεί τις υποσχέσεις του. Από τη στιγμή που είχε δώσει την υπόσχεση πριν τις εκλογές, την τήρησε. Από εκεί και πέρα τι κάνει, ζορίζει την Τουρκία. Την Τουρκία την θέλει μες στο ΝΑΤΟ, αλλά μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και όχι να συμπεριφέρεται ως ο τοπάρχης. Γιατί αυτό είναι που φοβάται οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα με έναν απρόβλεπτο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ μέσα, ο οποίος είναι μια με τους Ρώσους, S-300, μια με τους Ουκρανούς, μια με τους Αμερικανούς, μια δεν ξέρω με ποιους. Έτσι, και, έτσι. Που, και θέλει να κάνει εδώ πέρα τον καπετάν 1. Αυτό προσπαθεί να του κόψει ο Ερντογάν. Και νομίζω ότι ο Ερντογάν, λέει ο Τζο Μπάιντεν, και καλά το κάνει. Επειδή υποπτεύομαι πως ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά, βέβαια. Είσαι χρόνια στο κουμπέτι, ναι. Και τότε τόσα χρόνια πρωινή εκπομπή μέσα σε όλα. Θέλω, παρακαλώ πολύ, να υψώσω λίγο τη φωνή μου και να ζητήσω και στο ΣΥΓΜΑ να βοηθήσει για τον Μπρούνο. Ποιος είναι ο Μπρούνο? Μάλιστα. Ο Μπρούνο είναι το αδέσποτο σκυλάκι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο κακοποιήθηκε από τον δημοτικό λειτουργό στην Αγία Νάπα. Ο Δήμαρχος έσπερσε, μπράβο και στην Έμιλι, αναφέρομαι στην κυρία Γιολίτη, η οποία έβγαλε μια εξαιρετική ανακοίνωση εχθές για τα δέσποτα και μάλιστα αναμονή να γίνει και η αστυνομία των σκύλων. Αλλά θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορείτε κι εσείς να το βοηθήσετε το θέμα, να υιοθετηθεί ο Μπρούνο, να φύγει από αυτό το κλουβί που είναι, όπως και άλλα δέσποτα, γιατί... Δεν θα μπορούσε να τον πάρει το στρατόπεδο Ισάκ Σολομού, που είναι τόσο φίλος με τους στρατιώτες εκεί. Άραγε. Έχεις δίκιο, αγαπητέ μου φίλε. Σου εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και θα είμαστε εδώ να το κουβεντιάζουμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σου στην εκπομπή μας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στην άντρη μας, πάμε στην άντρη Χατζηχριστοδούλου, η οποία είναι στον Ερυθρό Σταυρό. Γιατί είναι εκεί? Γιατί ο Ερυθρός Σταυρός είναι δίπλα στους λιγότερο, θα το πω.